Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε, ο Αντώνης μαθαίνει για το τραγικό νέο που έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό σε όλο το χωριό και καλεί έναν έναν σε ανακρίσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο Ανδρέας, που αποκαλύπτει ότι δεν ξέρει που έχει πάει ο Λάζαρος. Δεν τον καλύπτω, αστυνόμε. Έφυγε και δεν ξέρω καν που έχει πάει. Ο τηλέμαχος έτρεξε πίσω του για να τον πιάσει. Άδικο που έγινε αυτό στο κοπέλι της Βασιλικής, αλλά δεν κατάφερε να τον βρει. Αν μάθω κάτι παραπάνω, θα έρθω να σου τον πω, ισχυρίζεται. Αλλά ο Φραγιαδάκης ξέρει πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί το λόγο του. Η Βασιλική φτάνει στο νοσοκομείο και ζητά να τον δει. Αφήστε με να δω το παιδί μου, να κρατήσω στα χέρια μου. Τους λέει και οι γιατροί δεν μπορούν να τις χαλάσουν κατήρι. Ο Νικηφόρος αναγνωρίζει την παρουσία της μητέρας του και τη ζητά με μισόλογα. Όταν γίνει καλά, να πάνε οι τρεις σε ένα μεγάλο ταξίδι. Εκείνη δεν μπορεί παρά να το υποσχεθεί και λεπτά αργότερα κλείνει τα μάτια του για πάντα. Ο θρήνος της θα γίνει αντιληπτός σε κάθε χώρο του παγωμένου νοσοκομείου και οι συγγενείς της που θα βρίσκονται έξω από το δωμάτιο της εντατικής θα το καταλάβουνε. Η οικογένεια των Σταματάκηδων βυθίζεται στο πένθος, η βεντέτα ανοίγει ξανά και η ανοπορία μετατρέπεται σε έναν τόπο που το μίσος και η δίψα για αίμα κυριαρχεί. Καθώς η πρώτη νύχτα πέφτει, κανείς πια δεν είναι ασφαλής σε αυτό το χωριό.